Πρόεδρε. Σύντομη αλλά άκρος εμψυχωτική ήταν για τον Αλέξη Τσίπρα η στάση του στον Άγιο Νικόλαο, με πολίτες να τον καλωσορίζουν με θέρμη. Δύναμη να αντέξουμε. Έτσι. Αν ομιγέννητο δεν αντέξεις, χαθήκαμε και θα μείνουν οι δίθεν και οι τσιριμπίν τσιριμπό. Και θέλουμε να δυνατώ. Φοβάσαι κανένα, είσαι ο καλύτερος, ο πρώτος. Λίγο αργότερα πέρασε το κατόφλι του νοσοκομείου της Ιεράπετρας με τους εργαζόμενους να περιγράφουν γλαφυρά τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν να κρατήσουν όρθιο το νοσηλευτικό ίδρυμα και τον Αλέξη Τσίπρα να επισημαίνει πως η πολιτική Μητσοτάκη οδηγεί σε κλείσιμο δομών και με τον ομό Λασιθίου να είναι από τους πρώτους που θα δεχτεί μεγάλο πλήγμα. Επανέλαβε δε πως για το ΣΥΡΙΖΑ η στήριξη του ΕΣΥ αποτελεί προτεραιότητα με αύξηση δαπανών, προσλήψεων και μισθών. Ο νομός Λασιθίου είναι ο πρώτος που θα υποστεί πλήγματα από αυτόν τον σχεδιασμό, καθώς η αντίληψή τους είναι μείωση των δαπανών για τη δημόσια υγεία, μείωση των δημόσιων δομών, μετατροπή των νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μείωση φυσικά και του προσωπικού, καθώς ο σχεδιασμός δεν είναι για προσλήψεις, αλλά απλά για αντικαταστάσεις όσων θα φεύγουν σε σύνταξη, και ακόμα και διαλογή ασθενών, όπως ο κύριος Πνευματικός φανέρωσε. Περπατώντας στο κέντρο της Ιεράπετρας, ο Αλέξης Τσίπρας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, ανταλλάσσοντας μηνύματα στήριξης. Κατά τη σύντομη τοποθέτησή του σε καφέ της πόλης, ζήτησε εκ νέου κάθε ψήφος προοδευτικού πολίτη να δοθεί στο ΣΥΡΙΖΑ για να ανατραπεί, όπως είπε, μια ανεξέλεγκτη δεξιά διακυβέρνηση. Κάθε ψήφος προοδευτικού πολίτη που θα κατευθυνθεί οπουδήποτε αλλού, εκτός από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ, κάθε ψήφος προοδευτικού πολίτη που κατανοεί ότι δεν πρέπει να ενισχυθεί και να είναι ανεξέλεγκτη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα κατευθυνθεί οπουδήποτε αλλού εκτός από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ, αντικειμενικά ευνοεί, εξυπηρετεί τον σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη. Τελευταίος σταθμός της τριήμερης επίσκεψης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη, η Σιτία, όπου η υποδοχή ήταν επίσης θερμή. Στην εκπνοή της περιοδίας Τσίπρα στη Σιτία, ο αρχικός σχεδιασμός άλλαξε μετά το πολύ νεκρό ναυάγιο στην Πύλο. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, αναφέρθηκε στο έλλειμμα έργων και υποδομών και κάλεσε τους πολίτες της αδικημένης, όπως είπε, Σιτίας, με την ψήφο τους να πάρουν την τύχη του τόπου και τη δική τους στα χέρια τους. Είσαστε αδικημένοι, θα έλεγα. Και από υποδομές, μιλάμε συνήθως για το βόρειο δικό άξονα στην Κρήτη, που ήταν το νότιο δικό άξονα, χειρότερος ακόμα. Και από ό,τι βλέπω εδώ και άλλες υποδομές που θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερες, στο λιμάνι σας, στο αεροδρόμιο. Για μας η Σιτία είναι ένας τόπος σημαντικός, όπως και η Κρήτη είναι ένας τόπος σημαντικός, και θέλουμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μην υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.